Βαρύτατε διώξει για σωρία κακουργηματικών πράξεων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρο 23 προσώπων για την αμαρτωλή σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο τη Ελλάδα μετά από έρευνα που κράτησε ένα χρόνο. Οι παραλήψει στην εκτέλεση τη σύμβαση συνδέονται με την ανίποτη τραγωδία των τεμπών που πλήρωσαν με τη ζωή του 57 νέοι άνθρωποι. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρο 23 προσώπων, 18 εκ των οποίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι για σωρία κακουργηματικών πράξεων. Με βάση το αποδεικτικό υλικό και τι καταθέσει που έδωσαν, τα ελεγχόμενα μέρη με την ιδιότητα του υπόπτου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρο 14 δημοσίων υπαλλήλων τη Εργοσέ, 4 δημοσίων υπαλλήλων τη Ελληνική Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματο Υποδομών Μεταφορών Περιβάλλοντο και Αηφόρου Ανάπτυξη, ακόμη οι πέντε νόμιμων εκπροσώπων και υπαλλήλων της αναδόχου κοινοπραξίας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για απάτη σχετική με τι επιχορηγήσει, απιστία κονδυλίων, ηθική αυτούργια σε απάτη σχετική με τι επιχορηγήσει και ηθική αυτούργια σε ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον προσπορισμό αθέμη του ωφέλου σε άλλον. Και αυτό γιατί η Σύμβαση για την Αποκατάσταση του Συστήματο Σηματοδότηση Τηλεδιοίκηση του Σιδηροδρομικού Τμήματο Αθήνα Θεσσαλονίκη Προμαχώνα, που είχε υπογραφεί το 2014 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση το 2016, δεν έχει ακόμα ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπάλληλοι τη διαχειριστική αρχή που ήταν υπεύθυνοι για τη διαχείριση των κονδυλίων φαίνονται να ενήργησαν κατά παράβαση των αρχών τη χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Παρά το γεγονό ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν οι υπάλληλοι τη Εργοσέ ήταν προδήλω, μη ορθά και ελλειπή, με συνέπεια να προκληθεί ζημιά για τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ελληνικού Δημοσίου ύψου άνω των 15,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά από τι Ελληνικέ Αρχέ να ερευνήσει και να ελέγξει για παράβαση καθήκοντος τους επιθεωρητές ελεγκτές της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ από το περασμένο καλοκαίρι έχει διαβιβάσει στη Βουλή τη δικογραφία αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα. Η δικαστική έρευνα ανατέθηκε στην Ευρωπαία Ανακρίτρια στην Ελλάδα, Χριστίνα Σαλάπα.